Εντάξει, είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός συναντά τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μια εβδομάδα πριν την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία κατά την άποψή μου αναδεικνύει το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι η φτωχή συγγενής της πρωτεύουσας. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος είναι ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Είναι η πρώτη έκθεση μετά από 8 χρόνια όπου ο Πρωθυπουργός θα έρθει να μιλήσει έχοντας ένα σχέδιο το οποίο αποτελεί σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, διότι βρισκόμαστε έξω μετά από 8 χρόνια από την ασφιχτική επιτροπία, έξω από τα μνημόνια. Άρα η έκθεση αυτή έχει μια ιδιαίτερη, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εγώ επιθυμώ όλα όσα θα πω να μην αποτελούν το σχέδιο μου μόνο, αλλά το σχέδιο της κυβέρνησης σε συνεννόηση και με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Βεβαίως, θα σας ακούσουμε σήμερα με πολύ μεγάλη προσοχή. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που μπορούμε να αισιοδοξούμε, χωρίς να εφησυχάζουμε όμως.